Γεια σας κύριε Κυριακίδη, είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ μαζί μας. Και δική μου. Θα ξεκινήσουμε με λίγες ερωτήσεις για τη μετάφραση και για τη προσωπική σας σχέση με τη μετάφραση. Mm-hmm. Πώς προέκυψε λοιπόν η μετάφραση στη ζωή σας? Προέκυψε όταν επιχούντας διάβασα ένα μυθιστόρημα που μου είχε αρέσει πάρα πολύ, του Φερνάντο Αραμπάλ, το «Viva la Muerte», και αποφάσισα να το μεταφράσω έχοντας ή μάλλον νομίζοντας ότι επειδή ήξερα πάρα πολύ καλά γαλλικά θα μπορούσα έτσι να αποδώσω και ένα οποιοδήποτε γαλλικό κείμενο στα ελληνικά. Το πάλεψα. Τελικά βγήκε ένα αποτέλεσμα που το θεωρώ ευπρόσωπο, δηλαδή ακόμα και τώρα ενδεχομένως θα το υπέγραφα. Έψαξα να βρω εκδότη, κανένας εκδότης δεν τόλμησε να το βγάλει, ήταν ένα έτσι τελείως αναρχικό, μπουρλέσκο, γκροτέσκο πράγμα σαν αυτά τα γραφτά του Αραμπάλ. Το οποίο δεν ήθελε κανείς να το βγάλει, νομίζω ότι μετά βγήκε. Αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η πρώτη μου απόπειρα, η οποία αποδείχθηκε άγωνη από πλευράς έκδοσης. Αλλά με έβαλε στο τρίπ. Τότε είχα αρχίσει να γράφω και εγώ τα πρώτα μου διηγήματα και καταλάβαινα, δηλαδή, όταν διάβαζα ένα ξένο βιβλίο στο πρωτότυπο, πόσο πρέπει να είναι καλής να έχει μια γνώση της γραφής για να καταλάβει πώς μπορεί να μεταφράσει αυτό που έχει γράψει ένας άλλος σε μια άλλη γλώσσα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι ιδεώδες το ένας μεταφραστής να είναι και συγγραφέας ή εν πάση περιπτώσει να ξέρει καλά την τέχνη της γραφής για να μπορεί να αποδώσει και να δει τι είναι αυτό που πόνεσε τον συγγραφέα όταν έγραψε αυτό που έγραψε έτσι όπως το έγραψε και τι είναι αυτό που τον ώθησε να το γράψει έτσι. Μετά έγινε η γνωριμία με τον Μπόρχες, όχι προσωπική γνωριμία, αυτή ακολούθησε μετά από πολλά χρόνια. Και όταν διάβασα τα πρώτα του κείμενα στα αγγλικά και στα γαλλικά, είπα ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να μάθω ισπανικά για να μπορέσω να τον διαβάσω στο πρωτότυπο. Έμαθα ισπανικά, με βοήθησε αυτή η πολύ καλή γνώση των γαλλικών και των λατινικών του σχολείου, όσο και αν ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά ήμουν πάρα πολύ καλός στα λατινικά. Και αυτό με βοήθησε να μάθω όλες τις λατινογενείς γλώσσες έτσι, με μεγάλη ευκολία. Και μπόρεσα να μάθω έτσι τα ισπανικά μόνο και μόνο για να διαβάσω Μπόρχες και να μεταφράσω τα πρώτα του δύο διηγήματα, τα πρώτα διηγήματα του Μπόρχες που μετέφρασα. Ήταν το Ρόδινο και Γαλάζιο που εκδόθηκε σε εκδόσεις Ύψιλον και από εκεί άρχισε μια σειρά μεταφράσεων που εσίως έχουν φτάσει τις 120. 120 σήμερα. Μετά από τόση εμπειρία, τι θα λέγατε σημαίνει για σας όρος μεταφράζω? Μεταφράζω σημαίνει, το μόνο ορισμό που μπορώ να δώσω στο μεταφράζω σημαίνει διαβάζω δημιουργικά. Ο μεταφραστής είναι ένας δημιουργικός αναγνώστης. Και αν μπορέσει αυτό το οποίο διαβάζει και το κατανοεί να το μεταπλάσει στη δική του γλώσσα, χωρίς να το αλλοιώσει, χωρίς να προσπαθεί να το βελτιώσει, να το φέρει στο δικό του ύφος, αυτό είναι έγκλημα, μεταφραστικό έγκλημα. Να κοιτάξεις να βελτιώσεις ή να αεροποιήσεις κατά το δικό σου δοκούν το ένα πρωτότυπο κείμενο. Πρέπει να υπηρετεί, ο μεταφραστής υπηρετεί τον συγγραφέα, απολύτως. Και όσον αφορά την διαδικασία της μετάφρασης, γράφετε και ο ίδιος. Mm-hmm. Όσον αφορά την μετάφραση, αυτό σας επηρεάζει ως προς το τι θα μεταφράσετε, ποιο είδος λογοτεχνίας θα μεταφράσετε, έχετε κάποια προτίμηση? Προφανώς. Δηλαδή, ευτυχώς η ζωή, δηλαδή ζούσα, βιοποριζόμουν με άλλους τρόπους και άρα η μετάφραση ποτέ δεν ήταν για μένα το βιοποριστικό μου επάγγελμα, ας πούμε. Άρα είχα την ευχέρεια και την ευλογία να μπορώ να διαλέγω εγώ αυτά τα οποία ήθελα να μεταφράσω. Και μετέφρασα, εκτός από 2-3 εξαιρέσεις, αλλά στα 120 βιβλία 2-3 εξαιρέσεις είναι, δηλαδή παρακλήσεις εκδοτών φίλων, σε παρακαλώ, μπορεί να μην σ' αρέσει, αλλά κάντο γιατί θέλω εσένα. Και το έκανα έτσι, γιατί είναι αυτήν. Αλλά τα περισσότερα βιβλία ήταν καθαρά δική μου επιλογή. Μετά τον Μπόρχες, όπως καταλαβαίνετε, το πράγμα οθήθηκε προς την Νότια Αμερική και προς την Νοτιοαμερικανική λογοτεχνία. Και θα έλεγα ότι εκεί στράφηκε κατά μεγάλο μέρος το ενδιαφέρον μου, έτσι, το μεταφραστικό. Παρόλο που στο μεταξύ μπαίνανε και διάφορα έτσι γαλλικά ονόματα, όπως ο Μοντιανό ή ο Σνός, που σου αγαπώ πάρα πολύ, και ένας Αμερικάνος συγγραφέας που πρόσφατα προέκυψε, τον οποίο λατρεύω, τον Άντονι Μάρα,
που μετέφρασα τα δύο του βιβλία και όπου να είναι θα μεταφράσω και το τρίτο. Σε αυτή τη διαδικασία τι είδους μεταφραστικά προβλήματα συναντάτε, τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που σας δυσκολεύει περισσότερο? Αυτό που δυσκολεύει περισσότερο σε μια μετάφραση δεν είναι η αντικατάσταση των λέξεων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, αν και εκεί οι περισσότεροι αδόκιμοι μεταφραστές την πατάνε. Δηλαδή, νομίζουν ότι αν πάρω το πρώτο λήμα του λεξικού και το μεταφέρω ακριβώς στα ελληνικά, μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο και μια δεύτερη, και ένα δεύτερο, δεύτερη ερμηνεία του λήματος. Το πρόβλημα είναι ο ρυθμός και το ύφος. Δηλαδή, αν μπορέσει ο μεταφραστής στη γλώσσα να μεταφράσει, να μεταφέρει το ύφος και το ρυθμό του πρωτοτύπου. Είναι έγκλημα όταν ο άλλος γράφει με μακροπερίοδες παραγράφους κτλ. Να εσύ να το κάνεις, να το κόψεις και να βάλεις αυτό. Είναι σαν να μοντάρεις αλλιώς μια ταινία. Ενώ αυτός την έχει συλλάβει διαφορετικά, ο σκηνοθέτης. Θυμάστε κάποιο κείμενο που σας δυσκόλεψε περισσότερο ή κάποιο πολιτισμικό στοιχείο ή κάτι στο ύφος του κειμένου? Ναι, με δυσκόλεψε πάρα πολύ το «Ζωή οδηγίας χρήσης» του Ζορζ Περέκ, ένας κορυφαίος Γάλλος συγγραφέας, με ένα πολύ μυθιστόρημα. Ο ίδιος το χαρακτηρίζει «Ρωμό με S» στο τέλος, δηλαδή μυθιστόρημα «τα». Εγώ το ονομάζω πολύ μυθιστόρημα. Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι η κορυφαία στιγμή του Λιπό, αυτού του εργαστηρίου δυνητικής λογοτεχνίας που ιδρύσανε ο Κενό και ο Φρανσουά Λελιονέ στη Γαλλία. Αυτό με δυσκόλυψε τρομερά, ήταν μια από τις μεγάλες χαρές της ζωής μου η μετάφραση αυτού του βιβλίου, όπως και η πρόσφατη μετάφραση του Κουτσού του Κορτάσαρ. Πέρασα 2 χρόνια υπέροχα μεταφράζοντας το Κουτσό, βγήκε πριν από 1-2 μήνες. Αλλά περιέργως με δυσκολεύουν πάρα πολύ τα μικρά βιβλία. Δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο, «Ο Λόγος» του Πασκάλ Κινιάρ, που είναι μια πάρα πολύ μικρή νουβέλα, η οποία με ταλαιπώρησε αφάνταστα. Αφάνταστα, γιατί έπρεπε όλη αυτή την πυκνότητα που είχε αυτό να την αποδώσω σε μια γλώσσα ελληνική, η οποία δεν διευκολύνει την πυκνότητα. Είναι μια γλώσσα που έχει μεγάλες λέξεις και επομένως έχει πολύ αέρα το ελληνικό κείμενο κτλ. Ενώ δεν μπορούσα, το γαλλικό ήταν πάρα, πάρα πολύ πυκνό. Γι' αυτό και είναι πρόβλημα και πάρα πολύ δύσκολη η μετάφραση από τα αγγλικά. Εγώ θεωρώ την αγγλική γλώσσα την πιο δύσκολη γλώσσα την οποία μπορεί να μεταφράσει ένας Έλληνας. Και μιλάω για τα αγγλικά, από τα αγγλικά στα γαλλικά είναι εύκολο για ένα Γάλλο. Αλλά για έναν Έλληνα είναι τεράστια η διαφορά του ύφους, της μουσικής, του ήχου της αγγλικής γλώσσας με από την ελληνική. Αυτές οι κοφτές λέξεις, πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Υπάρχει ένα. Είχα δηλώσει. Πολλές φορές είχα δηλώσει ότι αν μου έδιδαν να μεταφράσω, ξέρω εγώ, το Tale of Two Cities του Dickens, Ιστορία Δύο Πόλεων, πιθανόν να έλεγα ότι ναι, να το μεταφράσω, αλλά επιτρέψτε μου να αφήσω αμετάφραστη την πρώτη πράση αυτού του βιβλίου. Που είναι, έτσι ξεκινάει το βιβλίο, «It was the best of times, it was the worst of times». Αυτό, όσο καλά και να το αποδώσω στα ελληνικά, αυτή η σχεδόν τηλεγραφική, αλλά και τόσο συνοπτική απόδοση, τα λέει όλα. Και στο Κουτσό έχω κάνει πολλές φορές, έχω αφήσει κάποια πράγματα μετάφραστα στα ισπανικά, γιατί θα χάλαγα τη μουσική. Και το βάζω σε μια υποσημείωση στο τέλος, τι ακριβώς σημαίνει στα ελληνικά. Θα χάλαγα τη μουσική, την οποία προσπάθησα να αποδώσω με τα συμφραζόμενα τα ελληνικά. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη πρόταση, μπορεί να είναι 2-3 λέξεις, τις άφησα στα ισπανικά. Είναι ένα πείραμα που δεν το έχουν κάνει πολύ. Εγώ τουλάχιστον το έκανα πρώτη φορά και νομίζω ότι πέτυχε. Εξαιρετικά. Και περνώντας στα του επαγγέλματος τώρα, μερικές ερωτήσεις σχετικά με το επάγγελμα του μεταφραστή. Πώς θα είναι μια τυπική μέρα ενός μεταφραστή? Πώς είναι η διαδικασία που ακολουθείτε, ας πούμε? Αν ήμουν επαγγελματίας μεταφραστής? Ή όταν εσείς πιάνετε να μεταφράσετε ένα έργο. Τι κάνω, λέει. Ναι, ναι. Καταρχήν διαβάζω πάρα πολύ. Διαβάζω το έργο ενδεχομένως μία οπωσδήποτε εννοείται, αλλά ενδεχομένως και μία δεύτερη φορά. Και μετά αρχίζω και κάνω μία επίθεση σαν αυτές που κάνανε οι Γερμανοί αεροπόροι, τα Blitzkrieg. Δηλαδή ένας πολύ γρήγορος, αστραπιός πόλεμος. Δηλαδή. Αρχίζω και μεταφράζω ό,τι θέλω. Αν διαβάσει κανείς το πρώτο draft μιας μετάφρασής μου, θα χτυπηθεί κάτω από τα γέλια. Δεν κάθομαι να ασχοληθώ αν λέει. Αν πρέπει να το πω αυτό, τασάκι, βάζω ή καρέκλα, γράφω τασάκι και είναι για να περνάει.
λέξεις που δεν καταλαβαίνω τι λένε, τις αφήνω, τις μεταφέρω στα ισπανικά κτλ. Μετά αρχίζει το δεύτερο χέρι, το τρίτο χέρι, το τέταρτο χέρι και όταν πια έχει ολοκληρωθεί το ελληνικό κείμενο, εκεί πια αρχίζει, είναι το μεγάλο, η μεγάλη εγχείρηση που είναι ο ρυθμός, η μουσική. Αυτό είναι το tempo της μετάφρασης. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Και ένα άλλο σε ό,τι αφορά τη γλώσσα και όχι αφορά το ρυθμό, έχει να κάνει με τη γλώσσα που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας. Τι να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια συλλογή διηγημάτων του Φουέντες που λέγεται «Νερό καμένο», «Άκουα κεμάδα», που βγήκε, το μετέφρασα για τις εκδόσεις Άγρα, και είναι τρία ομόκεντρα διηγήματα, τα οποία διαδραματίζονται στην πόλη του Μεξικού την ίδια περίπου εποχή και σχεδόν στο τέλος κάπως συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα τρία διηγήματα, αλλά το καθένα είναι γραμμένο με μια διαφορετική διάλεκτο, πώς να το πω, ένα διαφορετικό ιδίωμα. Το πρώτο είναι επειδή αφορά έναν αριστοκράτη, ξεπεσμένο αριστοκράτη κτλ. Υπάρχει μια ευγένεια στη γλώσσα. Το δεύτερο είναι ένας τραμπούκος, ένας αλήτης και υπάρχει μια μαγκιά δηλαδή έτσι στη διατύπωση. Άρα έπρεπε και εγώ να το μεταφράσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορείς να τα μεταφράσεις έτσι και να τα ισοπεδώσεις όλα και να τα κάνεις με μια γλώσσα όλα. Είναι λεπτοχειρουργική η μετάφραση. Τέλειος όρος. Τέλειος. Περνώντας τώρα στο καθαρά του επαγγέλματος, ποιες θα λέγατε ότι είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας μεταφραστής ως προς το βιοπορισμό ή τις απολαβές? Αν και εσείς δεν βιοπορίζεστε, αλλά από την εμπειρία σας τόσα χρόνια, ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει? Εγώ δεν έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες, γιατί σας λέω ότι έχω και την ευχέρεια να αρνηθώ ενδεχομένως μια πρόταση που θα μου γίνει αν δεν με καλύπτει το οικονομικό. Αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι σε θέση να το κάνει ένας που βγαίνει τώρα στη μετάφραση ή πόσο μάλλον ένας ο οποίος αποφασίζει να βιοποριστεί από τη μετάφραση, άρα στην αρχή τουλάχιστον θα λέει ναι σε κάθε πρόταση που του γίνεται, έστω και αν είναι κακό το αντιμίσθιο, ας πούμε. Αλλά ναι, δεν ξέρω πώς μπορεί να το... Υπάρχει και πληθώρα αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα τουλάχιστον, υπάρχει πληθώρα μεταφραστών που δεν ξέρω με τι τιμές θα κάνουν αυτά τα πράγματα και πόσο αυτή, εάν δεχτεί ένας να κάνει με πολύ χαμηλή τιμή, γιατί έτσι... γιατί πρέπει να πάρει λεφτά, αν αυτό κάνει κακό στους άλλους οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν μια κάποια ποιότητα και άρα πρέπει να διαπραγματευτούν λιγάκι παραπάνω το αυτό. Είναι λίγο δύσκολο, είναι και λίγο ζώρικος ο τομέας. Είναι λεπτό το ζήτημα. Ναι. Πέρα από το αντιμίσθιο, είστε ικανοποιημένοι από τη θέση, από το στάτους που έχουν οι μεταφραστές? Νομίζω ναι, και στην Ελλάδα τώρα τελευταία μάλιστα έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πρεστίζ των μεταφραστών, γιατί έχουν βγει εξαιρετικοί μεταφραστές, μιλάω για τα τελευταία 20-30 χρόνια. Παλιά ήταν, δεν ήταν τόσο παλό. Θυμάμαι ότι παλιά λέγανε όπως η Καραμέλα ότι το ελληνικό σχηματογράφος δεν έχει καλό σενάριο, ότι αυτό είναι το πρόβλημά του. Στην Ελλάδα υπήρχε και για το βιβλίο λέγανε ότι δεν υπάρχουν καλοί μεταφραστές στην Ελλάδα. Ακόμα και αυτοί που θεωρούνταν καλοί μεταφραστές, τελικά δεν ήταν. Δηλαδή ο Κοσμάς ο Πολίτης, ο οποίος μετέφραζε ένα βιβλίο την ημέρα, πολύ εξαιρετικό συγγραφέα μεν, αλλά ήταν τέτοια η μανία του να μεταφράζει κτλ. Και ίσως να βγάλει λεφτά ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Παρόλο που δούλευε στην τράπεζα, υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι πετσοκομμένα, δηλαδή παραγράφεις ολόκληρες τις οποίες παρέλειπε. Υπήρχαν τέτοια μεταφραστικά εγκλήματα, έχουν γίνει. Υπήρχαν βέβαια και πολύ μεγάλοι μεταφραστές, ιδίως αυτοί, ο Άρης Αλεξάνδρου που έχει μεταφράσει από τα Ρώσικα. Αλλά τώρα τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν βγει εξαιρετικοί μεταφραστές. Αισιόδοξο αυτό για το μέλλον. Και ένα κακό που έχει κάνει γενικά στο θέμα μετάφραση είναι η κριτική της λογοτεχνίας, όταν ξεμπερδεύουν η κριτική της λογοτεχνίας με το εξαιρετική μετάφραση του Χιλιά Κυριακίδη κτλ. Ενώ μπορεί να μην είναι εξαιρετική. Ενώ είναι χρέος τους να πούνε γιατί δεν είναι καλή, ή μπορεί να πούνε ότι δεν είναι καλή η μετάφραση του Κυριακίδη. Αν θέλουν να πούνε ένα κομπλιμέντο, ας πούνε ότι παρόλο που είναι δόκιμος μεταφρασής κτλ., εντούτοις εδώ κάτι δεν πάει καλά σε αυτό. Να κάνουν μια κριτική. Εξαιρετική μετάφραση, εντάξει. Παντού όπου διαβάσετε και τα λοιπά, στην πολύ καλή, στην πολύ ωραία γλώσσα του μεταφραστή και τα λοιπά. Ναι, αλλά μπορεί να έχει κάνει σφάλματα τεράστια. Βρέστα, είσαι υποχρεωμένος. Ήταν μία από τις ερωτήσεις που θέλαμε και εμείς να τις κάνουμε σχετικά με την κριτική. Γιατί πολλοί μεταφραστές μας λένε ότι ακούμε συνέχεια το ωραίο σαν μετάφραση, αλλά αυτό τι σημαίνει? Μα και για τα βιβλία γενικά. Έχετε διαβάσει κακή κριτική βιβλίου στην Ελλάδα?
κακή κριτική. Να γράψει, ξέρω εγώ, ο Βαλτινός, ένα τόσο καταξιωμένο συγγραφέα, ένα βιβλίο που να είναι κακό, βρε παιδί μου. Έχει δικαίωμα να γράψει ένα κακό βιβλίο. Δεν πρόκειται. Ή δεν πρόκειται να ασχοληθούν καθόλου. Θα το αποσιωπήσουν. Ή θα γράψουν μια έτσι, πολύ συμβατική, ένα πολύ συμβατικό σημείωμα. Το τελευταίο βιβλίο του Βαλτινού που αναπαράγει, αναμασάει τα μοτίβα του κτλ. Αλλά γιατί είναι κακό το βιβλίο, δεν θα το πούνε. Έτσι είναι. Μιας που είμαστε τώρα στο κομμάτι με τους υπόλοιπους παράγοντες του λογοτεχνικού πεδίου, εσείς στη διάρκεια μιας μετάφρασης έχει τύχει να συνεργαστείτε και με άλλους μεταφραστές. Είναι κάτι που κάνετε μόνος σας? Όχι, είναι μοναχική εργασία η μετάφραση, όπως εκτός αν είναι επιστημονικό σύγγραμμα κτλ. Που καμιά φορά συνεργάζονται 2-3. Ένα βιβλίο έχω μεταφράσει μαζί με τον Δημήτρη Καλοκύρη, αλλά δεν ήταν ένα μυθιστόρημα, ήταν ξέρω 50 οι σύντομες και παράξενες ιστορίες των Μπόρχες Κασάρες. Που ακριβώς επειδή το είχαν γράψει δύο, στην ουσία είναι μια ανθολογία κειμένων του φανταστικού, μικρών πεζών του φανταστικού. Οπότε μοιράσαμε τα πεζά, δηλαδή δεν δουλέψαμε μαζί στο ίδιο γραφείο δίπλα-δίπλα με τον να σπρώχνει ένα τον αγκώνα του άλλου. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι μοναχική δουλειά. Ναι. Και όσον αφορά την επιμέλεια, ποια είναι η σχέση σας με τους επιμελητές των έργων που έχετε μεταφράσει? Έχω πάλι την ευχέρεια και την ευλογία να μπορώ να αρνηθώ την επιμέλεια από άλλον. Έχω τουλάχιστον καταφέρει μετά από τόσα χρόνια έτσι, που παλεύω σε αυτή την παλέστρα της μετάφρασης και της συγγραφής κτλ. Έχω καταφέρει τουλάχιστον να απαιτώ να σέβονται το δικό μου τρόπο γραφής, τη δική μου στίξη, τη δική μου αυτή. Δεν μπορώ τις επιμέλειες. Αυτός είναι ένας κλάδος ο οποίος χρειάζεται επιμόρφωση στην Ελλάδα. Χρειάζεται να επιμορφωθούν κάποιοι επιμελητές. Διαβάζω σύγχρονα ελληνικά βιβλία που έχουν περάσει από επιμέλειες και τα λοιπά και βρίσκω πράγματα μέσα που τρελαίνομαι. Σπάνια θα βρείτε τον υπερσυντέλικο όπως να τιμάτε όπως το αξίζει. Πήγα τον Αχιλλέα στο γιατρό γιατί χτύπησε, διαβάζεις. Ενώ πήγα στον Αχιλλέα στο γιατρό γιατί είχε χτυπήσει. Ο υπερσυντέλεξης είναι το παρελθόν του παρελθόντος. Εάν μου βρείτε σε ένα οποιοδήποτε νεοελληνικό βιβλίο τρεις υπερσυντέλεξους, θα σας συγχαρώ. Αγριεύομαι. Καθνοούμε. Μιας που μιλάμε και για την επιμέλεια, σας έχουν τύχει ωστόσο, αν και έχετε τη δυνατότητα να επιλέγετε, όπως είπα, τον επιμελητή ή τι θα γίνει. Στην πορεία σας, όλα αυτά τα χρόνια, σας έχουν τύχει περιπτώσεις λογοκρισίας, ένας εκδότης ή ένας επιμελητής να αλλάξει κάτι, και πώς το διαχειριστήκατε? Έγινε το εξής καταπληκτικό, που είχα μεταφράσει ένα βιβλίο του Truman Capote, το Other Voices, Other Rooms, το οποίο, αριστούργημα, το οποίο το μετέφρασα βέβαια, άλλες φωνές, άλλα δωμάτια, γιατί στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, ο μικρός ήρωας του βιβλίου πηγαίνει σε ένα από αυτά τα στοιχειωμένα σπίτια του Αμερικάνικου Νότου και μπαίνει σε αυτό το σπίτι μέσα και φοβάται και είναι σαν να ακούει άλλες φωνές από άλλα δωμάτια. Και το λέει μέσα. Λέει. Και έχει πάρει τη φράση αυτή να είναι ο Καπότη και το έχει βάλει τίτλο του βιβλίου. Διαβάζω στην εφημερίδα ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις, ας μην τις πω τώρα, το βιβλίο «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι». Λέω, κάποιο λάθος έγινε αυτό. Παίρνω τηλέφωνο στις εκδόσεις. Λέω, δεν είναι άλλες φωνές, άλλοι τόποι, είναι άλλες φωνές, άλλα δωμάτια. Αλλά μην ανησυχείτε, το βγάλαμε «Άλλες φωνές, άλλοι τόποι», γιατί είχε βγει πριν από 30 χρόνια μια μετάφραση του ίδιου βιβλίου από έναν άλλο εκδοτικό οίκο και το έχει βγάλει άλλες φωνές, άλλοι τόποι. Λέω, μα πώς αλλάζετε έτσι τον τίτλο χωρίς να ρωτήσετε και τέτοια. Και λέω, το ξέρετε ότι υπάρχει και μέσα φράση. Είναι από τη φράση που είναι μέσα στο βιβλίο, που λέει άλλες φωνές, άλλοι. Αλλά μην ανησυχείτε, αλλάξαμε και τη φράση μέσα στο βιβλίο. Έκανα 20 χρόνια να μιλήσω με τον εκδότη αυτόν. Μίλησα μόλις προχτές. Νομίζω ότι μας καλύψατε πλήρως το θέμα της επιμέλειας. Και συνολικά, τελικώς, τι θα λέγατε ότι είναι αυτό που κάνει μια μετάφραση καλή και επηρεάζει ταυτόχρονα και την πορεία του μεταφραστή? Τι είναι αυτό που θα δίνατε ως συμβουλή? Είχα πει ότι δεν μ' αρέσει να διδάσκω. Μου έχουν προτείνει κατά καιρούς πολλές φορές να πάω να διδάξω σε σεμινάρια κτλ. Δεν μ' αρέσει αυτή η αποκαθέδρα σχέση με τους. Μπορώ να κάθομαι έτσι για καρέ και να κουβεντιάζω. Ναι, θέλετε να έρθω να κουβεντιάσω με τους φοιτητές κτλ. Φαντάστηκα λοιπόν την πρώτη μου, αν υποτιθεί ότι με κάνανε καθηγητή μετάφρασης κτλ., θα έμπαινα
στο πρώτο, στο αμφιθέατρο, θα είναι γεμάτο το αμφιθέατρο φοιτητές, θα μπαίνα μέσα και θα έλεγα λοιπόν καλημέρα σας. Τώρα θα αρχίσουμε το πρώτο μάθημα που θα είναι και το τελευταίο. Και το μάθημα αυτό είναι να αναρωτιέστε. Γεια σας. Αυτό, ο μεταφραστής πρέπει να αναρωτιέται συνεχώς αν αυτό που βάζει κάτω στο χαρτί το καταλαβαίνει ο ίδιος. Δεν μπορείς να γράφεις ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς να μεταφράζεις από τα γαλλικά ένα βιβλίο όπου η δράση διαδραματίζεται σε ένα ανθρακοριχείο, σε μια πόλη που είναι γύρω από ένα ανθρακοριχείο, και να πηγαίνει σε ένα, ο ήρωας να πηγαίνει σε ένα καφέ και να πίνει καφέ μαζί με τους πιτσιρικάδες. Και το πρωτότυπο είναι «Le mineur». «Mineur» είναι οι πιτσιρικάδες στα γαλλικά, αλλά είναι και οι ανθρακορίχοι. Λοιπόν, να αναρωτηθείς λοιπόν, ποιους πιτσιρικάδες πάει αυτή. Μήπως το «mineur» σημαίνει κάτι άλλο, αυτό που σας έλεγα πριν για το δεύτερο ορισμό. Θα πας λοιπόν στο λεξικό, θα δεις «mineur», πιτσιρικάς. Θα δεις όμως παρακάτω είναι και ανθρακορίχος. Αναρωτήσου λοιπόν αν αυτό που βάζεις κάτω στο χαρτί το καταλαβαίνεις. Εάν το καταλαβαίνεις, θα το καταλάβει και ο αναγνώστης. Και θα είναι και σωστό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμβουλή. Εγώ ευχαριστώ.